και μου κάνει τόσο εντύπωση η σημερινή ευαγγελική περικοπή που λέω, Θεέ μου, πόσο όμορφα μας τα φτιάχνεις για να μας δείξεις πόσο πολύ η ανθρώπινη αδυναμία μπερδεύει τον άνθρωπο και τον μπερδεύει από εδώ και τον μπερδεύει από εκεί και δεν βλέπει τα σπουδαία. Είμαστε μια εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, πριν το πάθος του Χριστού και βάζει ποιο Ευαγγέλιο η Εκκλησία μας. Ποιο Ευαγγέλιο. Εκεί που ο Χριστός μιλάει και λέει, τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Αυτά τα οποία έρχονται να γίνουν. Και ποια είναι αυτά τα οποία έρχονται να γίνουν. Έρχεται, λέει, η ώρα που θα τον συλλάβουν, λέει, το δάσκαλο, τον Υιό του ανθρώπου, τον Χριστό μας, και θα τον μαστιγώσουν και θα τον φτύσουν και θα τον συκοφαντήσουν και θα τον σταυρώσουν. Και ενώ ο Χριστός τους λέει γι' αυτά, τι θα γίνει δηλαδή, ποιο είναι το πάθος του, ποιες είναι οι στιγμές που έρχονται. Τους λέει αυτά. Τι κάνουν οι μαθητές. Φοβερό. Πλησιάζει, λέει, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, και τι λένε. Κάνε δάσκαλε, λέει, τώρα που θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Χριστός τους μιλούσε για τη Βασιλεία των Ουρανών που περνάει μέσα από τη ζωή και το πάθος. Κάνε, λέει, τώρα που θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών. Να καθίσουμε, λέει, ο ένας από τη μια μεριά και ο άλλος από την άλλη. Ο ένας να είναι πρώτος αντιπρόεδρος και ο άλλος δεύτερος. Πάθος, μαρτύριο, σταυρό, θάνατο, τους μιλάει ο Χριστός. Και αυτή τη δόξα, τον πλούτο, το συμφέρον να μην χάσουμε. Θεέ μου, πόσο μπορεί να τα μπερδεύει ο άνθρωπος. Πόσο μπορεί να τα μπερδεύει ο άνθρωπος. Παίρνα μέσα και κάτω. Πόσο μπορεί να τα μπερδεύει. Να βλέπει το Χριστό του, το Θεό του, το δάσκαλό του, να πορεύεται στο μαρτύριο και αυτός να ζητάει δόξα. Και τι τους λέει ο διδάσκαλος. Τι τους λέει ο Χριστός. Μπας και καταλάβουν. Πάλι δεν κατάλαβαν όμως. Δύναστε, λέει, να πιείτε, μπορείτε να πιείτε το ποτήριο που εγώ θα πιω. Α, ναι, λέει, τη δόξα βλέπουν αυτοί. Ναι, το πίνουμε. Εντάξει. Αλλά το ποιος θα καθίσει εκ δεξιών μου και εκ ξεβολή μου, το κανονίζει ο Θεός Πατέρας. Πόπο Θεέ μου, λέμε. Πόπο Θεέ μου, το διάβαζα χτες το βράδυ και το ξαναδιάβασα και το ξαναδιάβασα και το ξαναδιάβασα. Και είπα, Θεέ μου, πόσο εύκολα οι άνθρωποι μπερδευόμαστε. Ναι, ρε εσείς, κάθε μέρα μπερδευόμαστε. Και νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Συγχωρέστε με για τη λέξη, δεν υπάρχει. Χριστιανάρες χριστιανοί. Σπουδαίοι χριστιανοί. Που δίνουμε, λέει, και μάχες εναντίον του Αντιχρίστου. Δυνατές μάχες. Εναντίον του εαυτού μας όμως δεν τον ακουμπάμε καθόλου. Τι θέλει, τι δεν θέλει.
αν αυτά που θέλει ή αν αυτά που δεν θέλει. Θα παρακαλούσε κάποιος να φορέσουν τις μάσκες τους. Όσοι δεν μπορούν και είναι φυσικό, έχει και έξω καθίσματα να καθίσουν έξω. Πρέπει να προστατέψουμε, γιατί το κάνω πρωτίστως, για να τα ακούσει το χωριό. Πρέπει να προστατέψουμε το χωριό. Έχει παππούδες, έχει μοναχικούς ανθρώπους. Δεν μας φταίνε τίποτα. Μας φιλοξενούν και τους ευχαριστούμε. Αλλά θα τους προστατεύουμε. Έλεγα λοιπόν, αντί να στραφούμε στον εαυτό μας και να δούμε σε ποια σημεία σηκώνει τη μύτη τον εγωισμό, την κακία, το μίσο, την έχθρα και να κοιταχτούμε στον καθρέφτη της μετάνοιας και να πούμε, Θεέ μου, για να δω, βόηθα με να δω τις αμαρτίες μου, βόηθα με να δω τις κακίες μου, βοήθαμε να δω τις φιλοδοξίες μου. Σηκωνόμαστε όρθιοι, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Θεέ μου, τι ακούω, πω. Με παίρνει μία κυρία προχθές. Τρόμαξε. Λέω, αν έχουμε κάνει τέτοιους χριστιανούς, χαθήκαμε. Παπά, θέλω να σε κάνω πνευματικό. Ανέξω μολοντάς. Λέω, καλή σου ώρα, τιμή μου. Αλλά πρώτα θα σε ρωτήσω κάτι. Είσαι υπέρ ή κατά της μάσκας? Γέλασα. Δεν τι ερώτηση είναι αυτή τώρα, άραγε. Λέω, ακούω τους επιστήμονες και την εκκλησία μου. Που μου έχει στείλει ωραία εγκύκλιο και μου λέει, προσέξτε, φυλαχτείτε, να προσέχετε και οι ιερείς, να προσέχουν και οι επιστήμονες. Και μου βάζει κάτι φωνές. Αλλά φωνές όμως, τα άκουσα, το ευχαριστήθηκα. Είπε, βρε ευλογημένη, εγώ ήρεμος, λέω, παπάς είσαι, δεν πάει να βρίσκει. Ήρεμος, τίποτα αυτή εκεί. Λέω, άντε μωρέ να είσαι καλά, καλό Πάσχα, και το κλείνω. Ξαναπέρνω. Και ξαναπέρνω. Λέω, έχεις πνευματικό? Λέει, έχω. Τότε εμένα μωρέ, τι με παιδεύεις? Και σου λέει τέτοιο πνευματικό? Όχι, λέει, δεν προλαβαίνει, του τα λέω εγώ. Μέσα μου, καλά κρασιά. Τη φτιάξαμε τη δουλειά. Προσέξτε πολύ. Όλα τούτα εδώ ήρθαν για να ταπεινωθούμε. Στον Ισραηλιτικό λαό, κάθε δυσκολία που τους έστελνε ο Θεός, την έστελνε γιατί? Για να μετανοήσουν όταν είχαν αμαρτίες. Μία-μία τις δυσκολίες. Ο Θεός ήταν εκεί, ο Θεός τους προστάτευε, ο Θεός τους βοηθούσε, ο Θεός τους έδινε τα πάντα. Βρέθηκαν μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, που τους μάλλον πιο πίσω. Για να τους αφήσουν οι Αιγύπτιοι, έστειλε ο Θεός 10 πληγές. Εκεί σου λέει, θα σας αφήσουν. Εις το λαός μου, θέλω να ξαναπάτε στον τόπο σας. Και ενώ τα είδαν αυτά και έβλεπαν κάθε μέρα τη βοήθεια του Θεού, εκεί αυτοί, απιστία, αμαρτίες. Και όσες φορές αμάρταναν, τους έστελνε είτε αρρώστιες, τι παράξενο, είτε πολέμους. Εκεί οι Αμαλικίτες και οι Φιλιστέοι τους πετσουκόβανε. Και μόλις μετάνιωναν, ξανά ο Θεός κοντά τους, ξανά στην αγκαλιά τους. Και έλεγε στον Ααρών και στον Μωυσή,
τι να κάνει για να σώζονται. Δεν είχαν νερό. Του λέει πάρε και χτύπα την πέτρα με το ραβδί και θα ανοίξει το νερό πλημμύρα. Και μετά το νερό γίνεται πικρό και τους λέει ρίξε ένα ξύλο μέσα και θα γίνει γλυκό το νερό. Και βρέθηκαν μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα. Τώρα τι κάνουμε, πίσω να είναι οι στρατιώτες να τους κυνηγάνε και αυτοί να μην ξέρουν τι να κάνουν. Και τότε λέει, χτύπα μωρέ, χτύπα τη θάλασσα. Και η θάλασσα άνοιξε και πέρασαν όλοι μέσα. Και τόσο πολύ μανία είχε ο στρατός των Αιγυπτίων που είδε τη θάλασσα δρόμο, μπήκαν κι αυτοί μέσα. Και ξανά φώναξαν, τι κάνουμε τώρα, θα μας πιάσουνε. Ξαναχτύπα τη θάλασσα. Και η θάλασσα ενώθηκε και έπνιξε τους Αιγυπτίους εις θάλασσαν ερυθράν, λέει ο ύμνος. Και μετά τους τσίμπαγαν τα φίδια, πέθαιναν. Φτιάξε, λέει, ένα μόφι, ένα φίδι, κρέμασε το, βάλτο σε ένα στήλο ψηλά και όποιος τον τσιμπάει θα τον βλέπει και θα θεραπεύεται. Και μετά δεν είχαν φαΐ, τι θα κάνουμε, θα πεθάνουμε. Λέει κάθε πρωί τους έστελνε τα ορφανά, μάλλον στην αρχή τους έστελνε το μάνα, το ψωμάκι, το γλυκό και τρώγανε. Και μετά ξαναπαραπονέθηκαν, μόνο λέει ψωμί θα τρώμε κάθε μέρα. Τζάμπα ήταν, αλλά πάλι παραπονέθηκαν. Και μετά τους έστελνε, λέει, τα ορτίκια, και έπιανε και είχαν και κρέας. Λοιπόν, θα έρθει ο Θεός, αλλά θα έρθει όταν σκύψουμε το κεφάλι στον Θεό μας και μετανιώσουμε και του πούμε «Θεέ μου, ξέρω γιατί το έστειλες αυτό το κακό, για να μετανιώσω για τις αμαρτίες μου, γράψτε, μετρήστε, γράψτε μωρέ το μάθημα, μάθετε το μάθημα, ελάτε όλοι να μάθουμε το μάθημα, να φύγει το κακό». Αλλά θα το μάθουμε. Αν δεν το μάθουμε, δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει. Θα μας φάει, θα μας καταστρέψει τις κοινωνίες. Γιατί έχουμε κακίες, γιατί έχουμε εγωισμού. Γιατί νομίζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι. Εάν το μάθουμε, μέχρι το Πάσχα θα φύγει. Αλλιώς και του χρόνου το Πάσχα και τον άλλο χρόνο το Πάσχα, εδώ θα είναι και θα μας βασανίζει. Και θα μας φάει την κοινωνία, θα μας φάει τον κόσμο. Συγχωρέστε με να πω ένα φρικτό παράδειγμα, συγχωρέστε με. Πεθαίνει ένας κοντινός συγγενής ενός παπά. Από κορονοϊό. Υπογράφουν οι γιατροί, σφραγές που κάνουν, πάρτε τον και ήρεμα να πάτε, τον κοιτέψτε. Και κρίνει ο παπάς και τον πάει στον ναό. Εδώ στο νομό της Αλμίνης δεν είναι μακριά. Και ανοίγει το φέρετρο και μαζεύει όλο το χωριό και τους λέει βγάλτε τις μάσκες, εμείς δεν φοβόμαστε. Και τους βάζει όμως και πάει και τους κοινάμε το φέρετρο. Έχουμε την αίσθηση όλοι της τόσο πολύς αγιότητας. Εγώ ρωτάω, εγώ δεν την έχω πάντως την αγιότητα. Προσκυνώ τα πόδια όλων σας. Αλλά αν μου περάσει από το μυαλό καμιά αγιότητα, διώξτε με, ξτείτε με στο ψυχιατρίο. Αν πιστέψω ότι έχω καμιά αγιότητα και τη δείτε, στείλτε με στο ψυχιατρίο τώρα όμως, όχι αύριο, θα είναι αρχαύριο. Για να πούμε ότι εγώ δεν κινδυνεύω. Τι λέτε μωρέ, τι λέτε. Ταπείνωση. Σας παρακαλώ και αγάπη, δύο και σωθήκαμε, δεν θέλει άλλο. Ταπείνωση στο Θεούλη και αγάπη.
Γιατί είδατε ότι και οι μαθητές του ακόμα κινδύνευαν από τον μέγιστο εγωισμό να πάρουν θέσεις σπουδαίες δίπλα στον Χριστό. Και αυτός θα τους μιλάει για μαρτύριο, και αυτός θα τους μιλάει για πάθος, και αυτός θα τους μιλάει για δύσκολα. Και αυτοί να λένε, δώσ' μας μια θέση. Συγχωρέστε με που τα είπα αυτά. Σας αγαπάω. Σας αγαπάω. Τις μέρες λοιπόν θα είναι εδώ, έγραψα έξω ποιες μέρες θα εξομολογώ στη Σαρακίνα. Αν θέλετε να έρθω και εδώ στο χωριό, πέστε μου όποιος θέλετε για εξομολόγηση, να έρθω όσες ώρες θέλετε. Και τις υπόλοιπες μέρες θα κάνουμε τις ακολουθίες όπως είναι έξω. Το χωριό μπορεί να είναι όλες τις μέρες που θα λειτουργούμε εδώ και τις τώρα. Όσοι είμαστε φιλοξενούμενοι, θα παίρνουμε τηλέφωνο. Όλοι θα πάρουμε τηλέφωνο για να έχουμε θέση εδώ. Έτσι πρέπει να τα κάνουμε. Και ο Παπαχρήστος, ο χαζός, θα τα κάνει χαζά, αλλά έτσι όμως. Έτσι. Δεν είναι γιατί σκιάζουμε ή δεν σκιάζουμε. Είναι γιατί πρώτος πρέπει να κάνω υπακοή και πρώτος πρέπει να ασκηθώ στην ταπείνωση. Αυτά λοιπόν. Και ο Θεός να αναπάρει το γιαννάκι μας, το ψάχτη μας και καλή Ανάσταση να έρθει. Κυρίου δεχτώμε, ευλογία Κυρίου και ενός ευθέτημας διαυτού διαχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε και αείχε σε όμας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Συ. Αναστάσαι εκ νεκρό, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες που αναχράνονται επανομόγες αυτού μητρός, δια δυνάμου του τιμήν και ζώπιου σταύρου προστασίες των τιμήν απλανίων σε αδυνάμων σωμάτων, ηκεσίες του είναι δόξου στον θυμητρό δρόμο και βαπτιστή Ιωάννη, τα μήγαν εντόξου και πανεφωνά μουστόλων, τα μήγαν εντόξου και κανήκαν μαντούλων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των αφνής και ασκής και ενός άνθρωπων, των αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωάννη και Μητιάνης, τον Αγίης Πατρός μου, Βασιλείου Ρανφάντορος, που νεβάλλου θέμε στα ουγένια και τελέσαμε. Τον Αγίον Χαραλάβος, που ή όταν ακούτε αθανασίου του Αθανίου, που ο Σταθόνης Κομιστάτης, της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, περίστην σύναξη να επιτελούμε. Και πάντα μη γενελέησε και σώσε εμάς, ο καθώς τα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.